τιμή μας. Κύριε Παπαχριστοφίλου, πραγματικά εγώ προσωπικά είμαι συγκλονισμένος. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ τον Γιάννη Καρογεράκη που σας έφερε εδώ. Και όχι τσίκινος, αλλά πολύ σύντομα χρυσός μες στην καρδιά μας. Δεν έχω να προσφωνήσω τίποτα για τον επόμενο μιλητή μας. Η θέση του ανήκει, το σχολείο του Ιησού του ανήκει, ο Γιάννης Καρογεράκης ήταν αρχόστηκα. Το μόνο που στραφαγέμαι είναι ότι δεν είναι εδώ η αγαπημένη του σύζυγος και ο γιος του. Αλλά την επόμενη φορά θα είναι πάλι. Πάρα πολύ επίσημα, αν μείνατε πολύ επίσημα όμως. Γιατί είπα να το κάνω λίγο αστείο. Βγάζω και να βάλω να αισθανθώ λίγο πιο κουλάριστα. Όπως μου είπε μια φίλη μου στην Κύπρο, χάρηκε πάρα πολύ που έκανε και ήθελα να πει ότι είστε αστείος και έχετε πλάκα. Είστε πολύ γελίος. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν ένα τραγουδάκι, ένα τραγουδάκι, δεν θα χάσουμε χρόνο να το δείξουμε. Θέλω στα επόμενα λίγα λεπτά, γιατί για μένα, όπως ξέρετε, οι εκπαιδεύσεις είναι 8 ώρες, οπότε εδώ λίγα θα είναι 7. Στα επόμενα λίγα λεπτά, να σας μιλήσω... Α, τελικά μάλλον δεν πιάνει αυτό πολύ καλά, Το λέμε όπως λέμε στο χωριό μου, Multicultural diversity. Και complain through στο δικό μου το χωριό. Και complain handling. Οκ. Α, ναι, να το, είχα τον τίτλο στα ελληνικά. Ναι, τον είχα στα ελληνικά. Ωραία, πολυπολιτισμική πολυμορφία και χειρισμός αντιρρήσεων. Σε αυτή τη ζωή, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στις σχολές που φοιτείτε, θέλω να σας πω κάτι. Ίσως να το ξέρετε, αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις, απευθύνουμε στους φοιτητές να το ξέρετε, πέφτουν πάντα τα εκτοσύλης. Να ρε παιδί, μόνο εκτοσύλης. Έτσι και εμένα, η γυναίκα μου και ο γιος μου, που βάζουν συνεχώς εκτός ύλης και έρχομαι στα όρια μου. Είναι οι άνθρωποι που με φέρνουν μέχρι εδώ. Δεν έχει ακούσει την έφραση, με φέρνουν μέχρι εδώ. Λοιπόν, ακούστε τι σημαίνει, με φέρνουν μέχρι εδώ. Με φέρνουν μέχρι εδώ και μέχρι εκεί θα κάνω μπαμ τώρα, δεν γίνεται. Και για να μην κάνω, κατεβαίνω. Δηλαδή, τι και κατεβαίνω. Ξέρετε τι είναι αυτό, ο εγωισμός. Εάν το υπερβείς και το καταπιείς και πεις συγγνώμη και πεις ευχαριστώ, γίνεσαι ανώτερος. Γίνεσαι μεγάλος. Όλη η ιστορία είναι να δει το λόγο και να το μεγαλώ. Να γίνεις καλύτερος. Ξέρετε πόσο πονάει αυτό. Το εύκολο είναι να κατέβεις. Το δύσκολο είναι να πεις συγγνώμη, έχεις δίκιο. Και να σου πω κάτι. Με έχει δει να φωνάζω στη γυναίκα μου. Με έχει δει να φωνάζω. Είναι live να μετάδοση, αλλά ευτυχώς δεν ξέρει η γυναίκα μου γιατί δεν το βλέπει. Λοιπόν, με έχει δει ο γιος να φωνάζω στη γυναίκα μου. Αλλά με έχει δει μετά να παίρνω και μια μάτσα λουλούδια, σοκολατάκια, τσάντες, ένα με το παράπτωμα και το μέγε. Φαντάστε, δεν κάνω τέτοια, όχι. Και να πηγαίνω και με έχει δει, και με έχει δει να τη ζητάω συγγνώμη. Γιατί για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έρχομαι στα όρια μου, βλέπω που είναι το όριό μου και το δαγκώνω. Και ξεπερνάω και έτσι θέλω να αισθάνομαι ότι γίνω μεγαλύτερος άνθρωπος και μαθαίνω. Αυτό ήθελα να σας πω εισαγωγικά. Από το 1982 φωνάζω για αυτά που θα με ακούσετε να φωνάζω τώρα στα επόμενα λεπτά και το κάνω ανθρωποκεντρικά. Τι είναι το ανθρωποκεντρικό? Χαμηλό γιατί θέλω να φωνάζω πιο πολύ. Είστε σκεφάλι. Το ανθρωποκεντρικό είναι αυτό που έκανε ο Στάθης και ευχαρίστησε τα παιδιά που πέραν τα γράμματα. Τα παιδιά που πέραν από περιέργεια. Αυτός που φούσκωσε τα μπαλόνια είναι εδώ. Ποιοι φουσκώσετε τα μπαλόνια, παιδιά? Για σηκώστε τα χέρια σας. Ποιοι φουσκώσετε τα μπαλόνια? Το μηχάνημα. Ποιος το χειρίστηκε το μηχάνημα? Γιατί αυτός που πάτησε εκεί στο μηχάνημα. Φοράω να μην εδώ. Κάνει πρόσεχε. Είναι σπασμένο πόδι. Λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί, ακούσα τον Ηλία που είναι, σε αυτά τα πραγματάκια, αυτοί δεν εισπράττουν συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια εισπράττουν, ορίστε εδώ πέρα, ο Ιθήνων Νούσα, οι άνθρωποι, ο Ανδρέας, ο Κωνσταντίνος, αυτοί που δίνουν την ψυχή τους, αυτοί εισπράττουν τα συγχαρητήρια. Ναι, αλλά όλοι του εδώ που κάνουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα, αυτός που έκανε εδώ πέρα το ωραίο το φανάκι είναι εδώ. Είναι εδώ, πάτε το λεβέντι. Αν ευχαριστήσετε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, ναι, εκείνη τη στιγμή αυτοί φουσκώνουν από υπερηφάνεια. Δεν τους έχουμε δώσει 1 ευρώ αύξηση και αισθάνονται καλύτερα και θέλουν να δουλέψουν καλύτερα. Αυτή είναι η ανθρωπική προσέγγιση. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
στο ανθρωποκεντρικό, πάνω απ' όλα έχουμε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα. Αλλά προσέξτε, δεν το σκέφτηκα εγώ αυτό, σιγά τώρα. Αυτό το σκέφτηκε ο Πρωταγόρας πριν μερικές χιλιάδες χρόνια, που είπε: πάντο χρημάτων μέτρων άνθρωπος εστί. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος πρέπει συνεχώς να ξεπερνάει τον εαυτό του και να γίνεται συνεχώς καλύτερος. Γι' αυτό τον άνθρωπο. Εάν δεν γινόμαστε καλύτεροι, δηλαδή κάθε του χρόνου και καλύτερα, το 9 θα είναι καλύτερο, ξέρω τι θα κάνετε, το 10 θα είναι καλύτερο, ξέρω τι θα κάνετε, αυτό είναι το νόημα, αυτό θα πει άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο. Και είστε με άλφα κεφαλαίο, που σημαίνει πρέπει να ξεπερνάμε τον εαυτό μας. Οι μέλισσες. Βρέχει λίγο, αλλά είστε λίγο μακριά. Οι μέλισσες, παιδιά, είναι εκπληκτικό αυτό που κάνουν. Ναι, αλλά για εκατομμύρια χρόνια το ίδιο κάνουν. Τα γαϊδουράκια, οι πεταλούδες, έχουν μια. Δεν αναπτύσσονται παραπάνω, αυτό κάνουν. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που εξελίσσουν τα πράγματα. Μας έδωσε το δω δημιουργός. Και αυτό σημαίνει μια απέτηση. Γεια σα, εδώ θα κάνει τώρα. Γεια σα, εδώ θα κάνει. Οι θρησκείες λένε μια μέρα θα κρυθούμε. Α, γεια σα, εδώ θα κάνει. Το σούρο αυτό. Γεια σα, εδώ θα κάνει. Ο άνθρωπος λοιπόν, δεν θέλω να πω το καθηγόνα καθημερινή βγήκε τέλο πάντων. Λοιπόν, αυτή η πολυμορφία λοιπόν δεν έχει μόνο να κάνει με τα άτομα με κινητικά προβλήματα ή προβλήματα όραση ή ακοή. Έχει να κάνει, ναι, πιστέψτε το, με την ηλικία. Και θέλω να σα πω και κάτι, έχει να κάνει και με το ύψο. Ναι, υπάρχει ρατσισμό και σε αυτό το ξέρω. Έχει να κάνει με το χρώμα του δέρματος, αν είναι δυνατόν. Έχει να κάνει με τη θρησκεία. Ακούσατε την κυρία Γκίκα. Πόλεμοι, ρε παιδιά, στόμαστε θρησκείες. Πάμε καλά, ρε γαμόνι. Έχει να κάνει με την σεξουαλική προτίμηση. Έχει να κάνει με το αν είσαι παντρεμένος, αν είσαι χωρισμένος, αν έχεις ένα παιδί. Καλά, τα έχω κάνει εδώ. Η λίγα βοήθεια. Αν έχεις ένα παιδί, αν έχεις δύο παιδιά, αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Και υπάρχει τελικά αυτή η πολυμορφία που είναι και η ομορφιά, όπως μας είπε η κυρία Λένα. Δεν πειράζει, θα το κρατάω έτσι. Δεν πειράζει, θα το κρατάω έτσι. Λοιπόν, είναι αυτή η ομορφιά. Τρομερή ομορφιά. Λοιπόν, Γάλλοι, Αμερικάνοι. Μέτρα, πόδια, χέρια. Ναι, και τσακωνόμαστε. Τώρα να οδηγούμε, λέει, τη δεξιά πλευρά, να οδηγούμε από την αριστερή, δεν ξέρω εγώ τι. Μα πάμε καλά. Ωραία, να σας δείξω το βιντεάκι. Πάτα το λοιπόν, μια που δεν είμαι εκεί. Μπορεί να το πατήσει κάποιο. Εντάξει. Το θυμάστε. Λοιπόν, πάνε οι κοπέλες δυτικού πολιτισμού. Αυτό που βλέπετε είναι ραμμένο, γιατί είναι μοντέρνα μουσουλμάνα. Ξεφύγει λίγο. Είναι μοντέρνα. Είναι σαν να αν μπορούμε να ανοίξουμε λίγο το λίγο. Σε παρακαλώ, δεν κάνει να φαίνονται οι όμοι παιδιά στους μουσουλμάνικες χώρες. Θεωρείται πολύ σεξουαλικό. Εμείς το έχουμε συνηθίσει και μας αρέσει. Για άλλους προσβάλλοντες. Κύριε Μετρά, ακούγεται πολύ καθαρά, δεν έβαλα και εγώ υπότιτλους, δεν πειράζει. Είναι λες να μην θέλει να έχεις φωνή, έτσι το βλέπει ο γενικός άνθρωπος. Λοιπόν, και εμείς φέρνουμε πατάμε στις γιανιτές. Και εμείς πατάμε στις γιανιτές. Για να δω τι θα κάνει. A lift for every fry. Major commitment to fried food. A lift for every fry. Δεν το χωράει το μυαλό. Ναι, μα είναι δυνατόν. Δεν μπορούσε να το βάλει μέσα στο μυαλό αυτό, ότι έκανε αυτό. Λοιπόν, αυτή η πολυμορφία, η πολιτισμικότητα και όλα αυτά δεν υπάρχουν μόνο στους πελάτες των ξενοδοχείων, στους πελάτες των εστιατορίων, στους πελάτες μας. Υπάρχουν και στους εργαζόμενους. Και αυτοί έχουν διαφορετικές κουλτούρες. Μπορεί να κάνει την καλύτερη εξυπηρέτηση δυτικού τύπου, ο άλλος όμως να είναι άλλου τύπου και να μην ευχαριστιέται. Ναι, αλλά σου λέει, εγώ έμαθα να κάνω μια εξυπηρέτηση. Λάθος! Στο χώρο που είστε πρέπει να προσαρμόζεστε, να καταλαβαίνετε, θα παρατηρήσετε. Φοράει τσεμπέρι, δεν φοράει τσεκάλι, έχει το ένα, έχει το άλλο, τι φοράει εδώ, τι κρέμεται, αμέσως θα καταλάβεις. Δηλαδή, αν βλέπεις το εβραϊκό το σήμα και του πεις σαλόμ, δεν χάθηκε και ο κόσμος, δεν έχεις αντίχρηστος, δεν πες φωτιά σε κάψη. Πρέπει να προσαρμόζεσαι. Λοιπόν,
Αυτοί είναι οι πελάτες με τη διαφορετικότητα, αλλά να σας πω και κάτι, γιατί εμείς ρε παιδιά, όπως υπόθηκε τόσο ωραία και γλαφυρά νωρίτερα, οι ίδιοι είμαστε. Άνω πετράγωνα, κάτω πετράγωνα, διαφορετικά. Δύο άτομα και διαφορετικά. Όλοι είμαστε διαφορετικοί. Αν θέλετε, εδώ στηρίζω και εγώ την ύπαρξή μου, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Να μπορέσω όλους τους διαφορετικούς να τους κάνω να δώσουν μια τρομερή εξυπηρέτηση, ο καθένας μέσα στα δικά του φίλτρα βέβαια. Και εκπαιδεύω χρόνια τώρα εταιρείες όταν θέλουν να πάνε να κάνουν business σε άλλες χώρες. Αλλά το κυριότερο, εκπαιδεύω νοσοκομεία σε αυτό που λέμε ιατρικό τουρισμό. Πώς μπορεί η αδελφή νοσοκόμου να εξυπηρετήσει έναν Ρώσο, έναν Άραβα, έναν Μουσουλμάνο, έναν Εβραίο, χωρίς να παρεξηγηθεί. Υπάρχουν κάτι λεπτομέρειες που άμα δεν τις μάθεις, σου κάνουν μήνες και λες μα τι έκανα. Ναι, για την πατρίδα τους τα μαζεύουν και φεύγουν. Και χάνει και το ξενοδοχείο και χάνουν και όλοι. Και βέβαια κάνω ξενοδοχεία που είναι και το δυνατό μου το κομμάτι τόσα χρόνια. Για το πώς να χειριστούμε τη διαφορετικότητα στους πελάτες. Και πηγαίνω και σε διάφορα κράτη στο εξωτερικό και στείλω εκεί το τσαντιράκι μου για να τους εκπαιδεύσω πώς να έρθουν και να καταλάβουν και τους Έλληνες. Όχι μόνο έχουμε και εμείς διαφορετικότητα και πρέπει να τους εξηγήσουμε. Στον ιατρικό τουρισμό αισθάνομαι ότι κάνω λίγο σπουδαίο έργο διότι είναι τόσο απλά κάποια πράγματα που δηλαδή μπαίνει μέσα και ρωτάει, ας πούμε, συγγνώμη, προς τα πού είναι ο Κοράς, πού είναι η Ανατολή, πού είναι και λέει η αδελφή νοσοκόμα, άσε με χριστιανέ μου τώρα, από ό,τι θέλω, πηξίδα θες. Είναι μουσουλμάνος και θέλει να στραφεί να προσευχηθεί προς τη Μέκα. Και πρέπει να ξέρει προς τα πού να στραφεί. Και δεν καταλαβαίνει και εκείνος μπαίνει και κάνει ένα παράπονο μετά στην πρεσβεία. Και λένε και αυτό, μα πού να ξέρουμε, δεν μας το εξήγησε. Η προσευχή για αυτόν είναι ιερό. Για έναν άλλον το δεν είναι. Λοιπόν, είναι τόσα σημαντικά αυτά τα πράγματα που παλιά δεν γνώριζα και τώρα μαθαίνω και χαίρομαι πάρα. Και εγώ πάω και τα μαθαίνω. Και το καλό είναι ότι αρχίζω και εκπαιδεύω και γιατρούς και νοσηλευτές. Υπάρχει αυτή η όρεξη, αυτή η δίψα, αχορταγία που λέει και ο Στάθης, να μάθει, να ενημερωθεί ο άλλος. Χρειαζόμαστε λοιπόν γνώση. Ορίστε αυτοκόλλητο, κάτω σε Αφρική Αραβία. Το οποίο γιατί να μην το έχουν όλα τα ξενοδοχεία, προσέξτε, όχι όλη την ώρα, και απλά δείχνει προς τα εκεί είναι, να λέει ένα στίγμα, ντρέπεσαι να γράψει, ή γράψω στα αραβικά ότι είναι η Μέκα. Δεν ξέρω με κάποιο τρόπο, αν δεις ότι είναι δωμάτιο μουσουλμάνου, αντί να του βάλεις κρασί βέβαια, να του βάλεις πώς το λένε, φρούτα, βάλε και αυτό το αυτοκόλλητο ρε φίλε, να ξέρουμε, είναι μία μικρή λεπτομέρεια. Γνωρίζουμε τι θα πει αυτό το σήμα, είναι το χαλάλ. Και πρέπει να ξέρει ο άλλος, έχει μέσα χοιρινό, είναι σαν να το καταργέται ο Θεός αν πάλι χοιρινό. Και πρέπει να τα γνωρίσουν αυτά. Ή το κόσερ. Το κόσερ στο μεταξύ δεν έχει έναν τύπο. Έχει διαφορετικούς. Έχω ζήσει στο Ισραήλ, έχω εργαστεί στο Ισραήλ, στη Ιερουσαλήμ και είδα για κάποιους ανθρώπους πόσο σημαντικό είναι αυτό. Να ξέρει ο άλλος αυτά τα σηματάκια, τι σημαίνουν. Είναι λοιπόν, είσαι στην Καλαμάτα και όλος θέλει να ξέρει προς τα πού. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ένα προσδιορισμό γεωγραφικό παρεμπιπτόντος για όσους το ξέρουν. Το όνομα είναι Μάκα Αλ Μουκάραμα στην αραβική. Δεν μπορώ να το πω, δεν ξέρω αραβικά. Είναι η ιερότερη πόλη των μουσουλμάνων. Σύμφωνα με την Ισλαμική πίστη, πρέπει να στρέφονται όταν προσεύχονται προς τα εκεί. Είναι, όλα τα τζαμιά είναι στραμμένα προς τα εκεί. Γι' αυτό θα σας δείξω μια φωτογραφία μετά. Αντί να είναι ορθογωνισμένα, το τζαμί είναι στραμμένο, γιατί πρέπει να είναι στραμμένο προς τη Μέκα. Είναι για αυτούς κάτι πολύ σημαντικό. Και στη διαφορετικότητα υπάρχει μια λέξη, diversity, που θα πει σεβασμός. Υπονοείται diversity, αλλά σεβασμός του diversity. Respect diversity. Να τον καταλάβουμε, όχι να συμφωνήσουμε, να τον καταλάβουμε και να τον σεβαστούμε. Αυτό είναι. Και βέβαια, επίσης, όσοι πάνε να προσευχηθούν, ονομάζονται Χάτζα. Λοιπόν, αυτό είναι η ιερή πέτρα εκεί, εκείνο το σημείο για τους μουσουλμάνους. Τώρα, για όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν κάτι περισσότερο για αυτούς τους ανθρώπους, τα πράγματα δεν είναι ασπρόμαυρα, δεν είναι εύκολα κατανοητά. Υπάρχει πολύ γκρι εκεί. Ενώ σε εμάς είναι, κοίταξε, η αλήθεια, το ψέμα, εκεί δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι διαιρεμένος ο κόσμος μεταξύ της ιδιωτικής και της δημόσιας ζωής. Πράγματα που μπορείς να κάνεις στο σπίτι σου, απαγορεύεται να τα κάνεις έξω από το σπίτι σου. Αν σας δώσω ένα παράδειγμα για τη δικιά μας κουλτούρα, μήπως και γίνει έτσι πιο γλαφυρά κατανοητό. Εννοείται στην κουλτούρα μας, είναι λάθος να βάλεις το δάχτυλό σου στη μύτη και οξύνεις. Στο δικό μου το χωριό, είχατε δει την πολιτική κουζίνα που ρωτάγανε κάτι και κάνανε έτσι, και λέγανε από εκεί να πας. Στο δικό μου το χωριό, αν τους ρωτήσεις κάτι. Βάζω τα δάχτυλα στην και αρχίζει και ξανά. Και ας μιλάνε. Μερικοί το βάζω, λέει, το βγάλει από πίσω, το έτσι είναι το δικό μου το χωριό. Με βλέπετε εμένα να το κάνω τώρα. Κρατιέμαι, βέβαια, μόλις πάω στην τουαλέτα και μείνω μόνο. Τα και τα πια τα κάνω. Αλλά μπροστά σας δεν το κάνω. Είναι κομμάτι της κουλτούρας. Ακούστε λοιπόν, ακούστε κάτι περίεργο.
μέσα στο αυτοκίνητο Έλληνας νομίζει ότι είναι στο σπίτι του. Και εκεί που οδηγάει άλλος, εκεί κοιτάτε, δικό μου το αυτοκίνητο. Ένα τύρκο πράγμα μέσα στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Μέσα στο αυτοκίνητο άλλος να μην καταλαβαίνει ότι τον βλέπουν και να μην έχει με τζάμια. Λοιπόν, άρα πρέπει να κατανοήσουμε για αυτή τη διαφορετικότητα που ήρθα να σας πω λίγα πράγματα. Ότι δημοσίως συμπεριφέρονται διαφορετικά. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή, έξω φοράει τούτο εδώ το πράγμα, αλλά μέσα στο σπίτι ξέρετε ότι η Victoria's Secret πουλάει τα περισσότερα σε αραβικές χώρες. Σε αραβικές χώρες. Εκεί τι σαβρίζουν αυτοί εκεί. Γιατί τα θέλει από μένα. Αισθάνεται ότι είναι για τον άντρα με αυτόν που αγαπάω. Τέλος πάντων, είναι λίγο εντυπωσιακό ο τρόπος σκέψης, αλλά η σεξουαλικότητα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για όλους. Αυτούς τους λαούς, τους μουσουλμάνους, θα σας δείξω τώρα, απλώνονται πάρα πολύ μακριά. Για να μην έχουμε προκλήσεις, θα σας δείξω μία φωτογραφία που μου τη δώσανε. Έχω εκπαιδευτεί από την Emirates στο Ντουμπάι. Είμαι εκπαιδευτής Golden Country και έχω εκπαιδευτεί σε διάφορα συμπεριφέρσεις στους VIP, στους Αίγυπτες, στους Έλληνες κτλ. Και μου δώσανε μία φωτογραφία, τράπηκα που ήμουν Έλληνες. Μου λες στην Ελλάδα δεν κάνετε έτσι. Έχετε πάει στην Αμερική, υπάρχουν τα όπα, όπα και δεν σπάσε ένα πιάτο. Ρε παιδιά, δεν σπάμε πιάτο στην Ελλάδα. Στην Αραβία, ξέρετε, μου δείξανε. Να τι, εσείς έτσι δεν χορεύετε. Δεν πάτε, χορεύετε, πετάτε λουλούδια. Πετάτε λουλούδια και χορεύετε με τα τους στα πόδια και έτσι και μου τη δώσανε παιδιά στην Αραβιά. Τη φωτογραφία, την βγάζω γρήγορα, εντάξει. Όλη η ιστορία. Όλη η ιστορία είναι να κατανοήσουμε τη διαφορετικότητα. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε και σέβομαι, δεν θα πει συμφωνώ. Όλη η ιστορία είναι να κατανοήσουμε τη διαφορετικότητα. Γιατί είναι αυτή. Παρεπτόντως στην Ιερουσαλήμ, σε 10 τετραγωνικά, εδώ έφυγε ο Μωάμεθ, εδώ είναι οι χριστιανοί και ακριβώς εκεί που είναι από κάτω το τείχος των Εβραίων. Εδώ τώρα παιδιά, σε 10 τετραγωνικά τσακώνεστε όλοι. Εδώ. Κάτι δεν μου πάει καλά εκεί, αλλά τι να πεις τώρα. Λοιπόν, όλη η ιστορία είναι να κατανοήσεις ότι ο άλλος αυτό είναι. Ακούστε κάτι άλλο τη κουλτούρα του. Εάν διαμαρτυρηθείς για κάποιον στο σέρβις, στο Ντουμπάι, δεν ξέρω, ο κύριος από το Ντουμπάι μήπως θα έφευγε. Απολύεται πάρα αυτά με συνοπτικές διαδικασίες. Ούτε ΕΟΑΕ, όπως το λέμε, ούτε ΙΚΑ, ούτε ΣΥΚΑ αμέσως. Απολύεται. Απολύεται. Τα μαζεύει και φεύγει. Απίστευτο. Εάν στον δρόμο, αυτό είναι στο Ντουμπάι, έτσι, αν στον δρόμο δεις ότι ο οδηγός προσπερνάει ή κάνει, αλλάζει λωρίδα χωρίς σηματοδότη, παίρνεις ένα τηλέφωνο και μόλις φτάσεις, λέει, ωραία, την αποζημίωσή σου, έφυγες. Έφυγες αμέσως με τη μία. Μου θύμισε όταν μου λέγανε ότι στην Ελλάδα, στην Αθήνα θα υπάρχει Ολυμπιακή λωρίδα, αλλά έλα μωρή, οι Ελληνάρες θα την πατήσουν. Κανένας μας δεν την πάτησε. Και αν έμπαινε κάποιος, του λέγανε δεν έφυγες, δεν καραγκιόζεις τώρα. Και το τιμήσαμε αυτό. Δεν πατήσαμε την Ολυμπιακή λωρίδα. Κάτι γίνεται, αν ξέρει ο άλλος, να μας δώσει το πλαίσιο. Γιατί αισθάνομαι ότι αυτό το σχολείο ένα πλαίσιο δίνει. Και αν το ακολουθήσουμε και μάθουμε και πάρουμε αυτή τη γνώση, έχουμε το πλαίσιο και μπορούμε μόνοι μας. Χαρακτήρας είναι αυτό που κάνεις όταν κανείς δεν σε βλέπει. Πού είναι η Έλενα που τα μαζεύει αυτά τα ωραία. Λοιπόν, και λέει και ωραία, συγγνώμη, εγώ τα έλεγα, τα έγραφα την ώρα που τα μας τα έλεγε. Κάπου να τα χρησιμοποιήσω, θα λέω βέβαια, Έλενα και έκανα κάτι. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο το οποίο είναι ζει και εμένα μέσα στην καρδιά μου. Ο τρόπος που βλέπουμε το πρόβλημα είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Η κάθε μία το βλέπει διαφορετικά. Δεν μπορείς να πεις η μία είναι προβληματική, η άλλη είναι έτσι, η άλλη είναι έτσι. Επίσης, βλέπετε πώς συζητάμε. Κάτω στη Σαουδική Αραβία η συζήτηση είναι, νομίζω άλλος ότι είναι τσακωμός. Ο Αμερικάνος λέει και ο Εγγλός λέει, τσακωθήκατε, θα γίνει πόλεμος τώρα, Ελλάδος, Σαουδική, όχι ρε παιδιά, μιλάμε. Απλά έτσι είναι, έτσι κάνουμε εμείς. Άλλη κουλτούρα, μοιάζει, η κουλτούρα μας σε λίγα πράγματα μοιάζει μαζί τους. Α, και δεν θέλουνε, μην μιλήσετε για γάτες, δεν υπάρχει γάτα, το ξέρετε έτσι, δεν υπάρχει γάτα σε εκείνες τις χώρες. Άλογα, ναι, και το αγαπημένο το γεράκι. Τρώμαξα, αλλά μου λέει πάρ' το να δεις και είναι ένα παιχνίδι όπου το πετάς, έχουν και ένα πράγμα το οποίο το βάζει πάνω στο πρόσωπο για να μην βλέπει το γεράκι και τρομάζει και του το βγάζω να πετάξει και να παίξει και έχουν κάνει πέντε ένα γεράκι. Τρομερή εκπαίδευση είναι τα δικά τους τα παιχνίδια, χαίρονται με αυτά και συγχαίρονται να δούνε γάτες και άλλα τέτοια πράγματα. Επίσης, να ξέρετε, εάν δείτε κάποιον ντυμένο με τα άσπρα που φοράγα και εγώ πριν στη φωτογραφία, είναι απλά ένας απλός υπήκος. Όταν όμως φοράει αυτό το μαύρο με το χρυσό, ανάλογα με το χρυσό μαραφέτη, δηλώνει και την ιεραρχία που έχει στην κυβέρνηση. Είναι πρίγκιπας, βασιλιάς κτλ. Λοιπόν, αυτοί οι πρίγκιπες τους και οι βασιλιάδες τους, οι Αίγυπτιες, είναι παντού, σε όλες τις φωτογραφίες. Όταν όμως κυκλοφορούν έξω, μη επίσημα, ακέντρο θα τους δείτε παντού. Να το ναι. Ανάμεσά μας πέρασε. Με ένα από τα παιδιά του, από μία από τις γυναίκες του.
πέρασε ανάμεσά μας, κάθισε και αυτός μαζί με τους άλλους. Τον λατρεύουνε, παιδί, δικτάκτορας, αλλά ένα περίεργο πράγμα. Τον λατρεύουνε. Και τον σεβόμαστε όλοι όσοι είμαστε εκεί, γιατί έχουμε πάει σε εκείνο τον τόπο. Όταν λοιπόν εκπαιδεύτηκα στην Έμερες για αυτό το κάλεσμα, αυτό το τρομερό κτίριο, να ο γιος που λέγατε, πού το να σα πλάσω το σωστό λίγο φωτογραφία. Συνήθως έρχεται και αυτός γιατί το λατρεύει το σχολείο τουρισμού. Είναι εντυπωσιακό αυτά που μαθαίνεις για τις διάφορες κουλτούρες που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Άρα να σας δώσω μια βάση που το έχω ξαναπεί σε αυτό εδώ το βήμα. Το Harvard Business School έχει τυπώσει πολλά βιβλία και κάνει πολλά βιβλία και λέει: παιδιά, ο πελάτης είναι δεύτερο. Οι άνθρωποι μας έρχονται πρώτοι. Πάμε να βοηθήσουμε, να εκπαιδεύσουμε τους δικούς μας, τους ανθρώπους, γιατί αυτοί εξυπηρετούν τους πελάτες. Παιδιά, αυτά είναι ανατρεπτικά, αλλά είναι όλη η ουσία του θέματος. Εμείς εξυπηρετούμε τους πελάτες. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε τους πελάτες να τους μάθουμε συμπεριφορά. Παίρνουμε τους δικούς μας τους ανθρώπους. Πριν βέβαια κατανοήσουμε την κουλτούρα του Ρώσου, την κουλτούρα του Μουσουλμάνου, του Αμερικάνου, του Κινέζου, πρέπει να κατανοήσουμε τον εαυτό μας. Το γνώρισε αυτό που ήταν γραμμένο στον Άτομο από όλου του Δελφού. Πριν κατανοήσουμε και πάμε να καταλάβουμε πώς να εξυπηρετήσουμε τους Αμερικάνους, τους Κινέζους ή τους Ινδούς. Ρε παιδιά, γιατί τους δικούς μας τους μπορούμε δηλαδή. Πού πάμε, πρέπει πρώτα, αν δεν ξεκινήσεις να καταλάβεις εσύ τι τύπος είσαι. Δεν είναι εύκολο να εξυπηρετήσει τον άλλον. Θα είναι ψέματα, θα είναι υποκρισία κι άλλο, θα το καταλάβει. Να από πού ξεκινάνε λοιπόν όλα. Θα σας πω κάτι που εγώ, σαν κριτικός, έχω φάει μπούλι, διότι εγώ μιλάω κριτικά. Μίλαγα κριτικά. Ήμουν λοιπόν στα Θεσσαλονίκη και ήταν ο άλλος. Μωρέ κοπέλα, γιατί τα κάνεις, μωρέ, γιατί σε πολυμάρο, σου πολύ, τα γίνεται. Και του να σου πω κάτι, με συγχωρείς. Όταν είμαστε οι δυο μας, λέγε με κοπέλι, λέγε μου τσε, λέγε μου ό,τι θες. Αλλά ρε φίλε, μπροστά σε όλους τους άλλους, αισθάνομαι λίγο. Όχι Γιάννη μου, εγώ το κάνω για να αισθανθείς άνετα. Γι' αυτό το λέω. Παίρνω το θάρρος γιατί καταλαβαίνω, το κάνεις για καλό. Αλλά εγώ δεν αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι σαν να με κοροϊδεύεις, που μιλάω κριτικά. Λοιπόν, απλά και μόνο το να πεις αυτό έχει απίστευτο αποτέλεσμα. Άλλος το κατανοεί εκείνη τη στιγμή. Αλλά ξέρετε τι κάνουμε, μην τρεπόμαστε. Δεν τρέπαμε να το πούμε, μην το στεναχωρήσουμε. Μα όχι, αν δεν έχεις κακιά πρόθεση, αυτή είναι όλη η ιστορία. Ακόμα αυτό δουλεύει και στις διαπραγματεύσεις, στις πωλήσεις, λες τον άλλον. Στην καθαρά σου, θα της πεις, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να σας πω κάτι και να γίνει. Ρώτα και θα σου πει. Α, θέλω όταν μου το λες να μην κάνεις αυτό, να μην κάνεις εκείνη, να μην είναι αυτό, να μην. Το πιο απλό πράγμα δεν σκεφτόμαστε να το κάνουμε. Να ρωτήσουμε στον άλλο, πώς θα ήθελες να σου ετοιμάσω, ξέρω εγώ αυτό. Και τότε θα σε κατέλα τώρα. Κάθομαι να το μαντέψω εγώ, εκτός αν είσαι μπάτλερ. Γιατί ο μπάτλερ είναι εκπαιδευμένος να σε κόψει και να σου φτιάξει αυτό. Λες, τώρα κατάλαβα πώς πίνεις το τζιν εν τόνικ. Και στο φέρνει. Και άμα το δοκιμάσει και δεν σε αρέσει, είναι εκπαιδευμένος να σου πάρει το τζιν, να σου φέρει ένα άλλο. Και άμα δεν ήταν στο εκπαιδευμένο, θα σου πάρει ούτε Scotland Yard δεν τα ξέρει αυτά. Και στο τέλος, αν σου αρέσει, του κάνεις έτσι και τότε έχει καταγράψει το αρχείο πώς πίνεις το τζιν εν τόνικ. Και από τότε όπου ταξιδεύσεις λένε «Α, ξέρω εγώ, ο Μπέκαμ, ο Βράμοβιτς, η Αγγελοπούλου, το τζίνο τότε το πίνει έτσι». Και το λαμβάνει και ο άλλος μπάτλ και «Α, έτσι το πίνει». Εκτός λοιπόν αν είσαι μπάτλ, πρέπει να ρωτήσεις. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και να είμαστε μόνο οι κριτικοί. Γιατί η πόντι, αυτή η ιστορία με τα ποντιακά ανέκδοτα, εγώ έχω πόντι που βάφτισε το παιδί μου, μας πάντρεψε, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Οι θρησκείες, όλα αυτά τα πράγματα είναι λάθος και βλέπετε ένα τεράστιο bullying που υπάρχει και κανείς δεν μιλάει. Και έχει να κάνει με το ύψος, έχει να κάνει με τη μύτη, με το δόντι. Bullying είναι και αυτό. Και η ανθρωπιά και η υπόθηκε από την και πολύ ωραία, όλη η ιστορία και αυτό είναι δείγμα πολιτισμού να μπορέσεις να κατανοήσεις τον άλλο. Λοιπόν, ο αραβικός κόσμος εκτείνεται, το βλέπετε, και η Ελλάδα είναι στο κέντρο και είναι αδύνατον εμείς να μην ξέρουμε αυτοί πώς θέλουν κάποια πράγματα, να τους συμπεριφερόμαστε. Σε ένα νοσοκομείο, να σας το πω πολύ γρήγορα από το μεγάλο σεμινάριο του Δανίστια λίγο, αυτό είναι λίγο σοκ, για να θα το τρέξω λίγο γρήγορα. Σε ένα νοσοκομείο, έρχεται μια νοσοκόμα και σου χαμογελάει. Στο δυτικό κόσμο μας ανακουφίζει το χαμόγελο. Ένα χαμόγελο έχετε μια ξανθιά, ξέρω, με μπλε μάτια, σαν να είναι, ξέρω εγώ, βόρειο Σουηδέα, κάτι τέτοιο, και αισθάνεσαι, αχ, τι γλυκιά που είναι. Όχι στον αραβικό. Το χαμόγελο αυτό νομίζει. Εμείς βλέπουμε αυτό, οι Άραβες παιδιά βλέπουν αυτό. Έτσι νομίζουν. Να σας πω κάτι άλλο για τους Ρώσους. Ενώ εμείς, εάν κάποιος είναι γραμμένος σε ένα σύλλογο και φύγει, λες, συγγνώμη, αν θέλετε ποτέ να ξαναγραφείτε, ευχαριστούμε που ήσασταν μέλος, λυπόμαστε που πρέπει να φύγεις, συγγνώμη. Εάν είσαι μέλος στην Αεροφλότ, είσαι κάποια Ρώσικα και φύγεις, γιατί φεύγεις. Τι είναι αυτό που δεν σ' αρέσει, θα στείλω ότι έρθει και θα στο σπίτι σου, πα τα πόδια, γιατί φεύγεις. Το στυλ τους είναι γιατί θες να φύγεις. Είναι λίγο περίεργο, έχουν ένα άλλο τρόπο που κάνουν αυτό το customer service έτσι όπως το ξέρουν.
Επίσης είναι καλό να ξέρετε ότι οι μουσουλμάνοι στηρίζονται σε πέντε πύλλες, πέντε μεγάλες κολόνες. Η μία είναι ότι ο Θεός είναι ένας, το έχουμε και εμείς το πιστεύω. Είναι ότι πρέπει να προσεύχεσαι πέντε φορές την ημέρα, εμείς το έχουμε αφήσει βέβαια αυτό. Είναι ότι πρέπει να κάνεις νηστεία στο Ραμαζάν από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ήλιου. Κάποιοι νηστεύουν. Πρέπει να δίνουμε, εμείς το λέμε έρανο της αγάπης, αλλά πολλοί λένε δώσαμε. 1-3% δίνουν παιδιά οι πιστοί μουσουλμάνοι το μισθό τους. Και τέλος πρέπει να πάνε. Εμείς πρέπει να πάμε στου Αγίου Τόπου, οι μουσουλμάνοι πρέπει να πάνε στη Μέκα. Δεν διαφέρουμε πολύ αν το καλοσκεφτείτε. Αλλά εμείς τι έχει συμβεί, έχουμε χάσει αυτό το όφελος που δίνει μια φιλοσοφία όπως είναι μια θρησκεία. Όχι μόνο οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί, όλοι το έχουν χάσει. Δηλαδή, παρεμπιπτόντως να σας πω ότι Ισλάμ θα πει υποταγή. Αυτό θα πει στα αγγλικά. Στα ελληνικά. Υποταγή θα πει, submission. Αυτό θα πει η λέξη Ισλάμ. Άρα είναι η φύση του, αυτή να υποτάσσονται σε κάποια πράγματα. Ένα από αυτά είναι προσευχή. Υπάρχουν λοιπόν ρολόγια. Δεν ξέρω πόσο τρελός ακούγεται και γενοτομώ, αλλά το να έχεις ένα ρολόι και να δείχνει την ώρα γιατί αλλάζει, καλά εδώ είναι το όνομα της προσευχής και εδώ είναι η ώρα που πρέπει να γίνει. Εντάξει, λίγοι θα ενοχληθούν με κάποιο τρόπο να είναι διακριτικά. Ναι, αλλά ξέρετε πόσο αισθάνεται ο άλλος ότι τον σέβεσαι, τον εκτιμάς. Ή το χαλάκι προσευχής, τώρα ας μην πούμε σε αυτά. Απλά πράγματα. Υποταγή λοιπόν στη θρησκεία τους. Όλες οι δυτικές εφημερίδες ασχολούνται και λένε: κοίτα να δεις, δεν μπορώ να έρχεται με τα τσεμπέρια στην παραλία, νομίζω ότι είναι βομβιστής και δεν ξέρω εγώ τι. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ στάθηκα πολύ άσχημα όταν πήγε η αστυνομία της Γαλλίας και ζήτησε σε μια μουσουλμάνα να χδυθεί στην παραλία. Λέει: ο κόσμος φοβάται που είστε εντυπωμένοι, να χδυθείτε. Φοβόμαστε, αλλά για καταλάβετε τι συμβαίνει, είναι σαν να σου λένε να αρνηθείς την πίστη σου. Είναι βαρύ πράγμα. Είναι βαρύ πράγμα, είναι πολύ δύσκολο. Να σας πω κάτι για τη Ιαπωνέζικη κουλτούρα. Τάι τσίνκο γιο φουσό. Τι είναι αυτό, να μην κάνεις τον δίπλα σου να ντραπεί. Και ξέρετε τι γίνεται. Έρχεται το τρενικά το καθένα σε μισό τετραγωνικό και περιμένει. Δεν πάει. Ξέρει, θα σταματήσει βέβαια με μεγάλη ακρίβεια. Άλλα είναι τα τρένα που σπρώχνονται. Αυτά είναι άλλα τρένα. Έχουν κάτι στην κουλτούρα. Δηλαδή σε μια κουλτούρα, σε ένα τρένο, φοράνε άσπρα γάντια εκεί οι τροχονόμοι και σπρώχνουν τον κόσμο να μπει μέσα. Σε κάποια άλλα δεν πρέπει να μαγγίξει. Αυτές είναι οι διαφορές και πρέπει, αν θα βρεθείς εκεί, 20 μέρες μόνο κάτσε, αλλά τα κατάλαβα πάρα πολύ γρήγορα. Αν πάτε παιδιά στο ηλεκτρικό στην Ελλάδα, είναι πατημένες. Τσίχλες, κατσαρίδες, σοκολάτες, λιωμένες κάτω, άκρητα στο τσιγάρο σας, που σίγουρα μην κάνεις έτσι. Αν πας όμως στο μετρό, λάμπει και θες, ντρέπεσαι. Δηλαδή βλέπετε το πλαίσιο. Φτιάχνεις το πλαίσιο και υπακούει ο άλλος. Εγώ έχω περάσει ντάλα μεσημέρι με κόκκινο μπροστά από το Hilton και στην Αγγλία 4 ώρα το πρωί σταμάτησα στο κόκκινο. Και δεν με βλέπει κανείς. Γιατί το πλαίσιο εκεί είναι έτσι και εγώ το σέβομαι που είμαι εκεί. Και στην Ελλάδα περάζω με το κόκκινο. Αν είναι δυνατόν, όσο το θυμάμαι να τριχιάζω. Αν τριχιάζω, συνέβη με κάποτε, δεν ξαναγίνεται. Να σας πω και κάτι άλλο. Ένας βαπτισμιός μου παντρεύτηκε μια Ιαπωνέζα, μαύρη Ιαπωνέζα, και μου ζήτησε να κάνω το νούμερο 8. Είμαι το νούμερο 8, είδες. Λοιπόν, μου ζήτησε να κάνω τον παπά, τέλος πάντων, και χάρηκα πάρα πολύ. Και στην κουλτούρα τους όλη η ιστορία είναι η μητέρα. Μαύρη Μιέκο ήταν εδώ πέρα, η μητέρα Μιέκο, όπου είπα πράγματα που ταιριάζαν στην κουλτούρα. Εντάξει, η Μιέκο έλυσε στο κλάμα. Γιατί του λέει πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα να γνωρίζει κάποιος, ρώτησε και μάθα. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, στο Google να το κάνεις, θα το μάθεις. Και τα είπα και στα Ιαπωνέζικα, όλη την ιστορία. Να σας πω κάτι, ξέρει κανείς γιατί όταν χαιρετάμε σε όλο τον κόσμο δίνουμε το δεξί μας χέρι, ξέρει κανείς. Δεν ξέρει γιατί δίνουμε το δεξί, γιατί δίνουμε το αριστερό. Κάμια φορά να απασχολείται το χέρι της καρδιάς, της αχλαμάς, το δεξί δίνεις. Θα σας πω γιατί δίνουμε το δεξί. Παλιά. Είναι κάτι άλλο. Παλιά στις αραβικές χώρες με τον αριστερό σκούπιζαν τον ποπό τους. Χωρίς χαρτί. Και μετά, μόνο με νερό. Και μετά έπρεπε το χέρι, το αριστερό χέρι. Γι' αυτό δεν δίνεις ποτέ αριστερό χέρι σε Άραβες και γενικά σε Αραβική είναι τεράστια προσβολή. Η χειραψία με το δεξί ήταν ένα αραβικό που έμεινε σε όλο τον κόσμο. Και μιλάμε τώρα εμείς για δεξιό μαχαίρι. Όχι, έχει να κάνει με το πώς σκούπιζαν τον ποπό τους οι Άραβες. Γι' αυτό. Παρεμπιπτόντως, εμένα δεν ξέρω, αλλά μου κάνει περίεργο τώρα που έχω συνηθίσει τόσες χώρες το στεγνό χαρτί. Sorry, δεν το έχουμε φάει κιόλας. Αλλά η γράμμα ρομάντιλα, ρε παιδιά, να καθαρίσει, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή, κάνει τύπο νερό να καθαρίσει, χαρτιά, χαρτί, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σας πω κάτι λίγο για την κουλτούρα. Πάει μια νοσοκόμα και λέει σε έναν Εγγλέζο, θα έρθει η αδελφή να σας πάρει αίμα σε 5 λεπτά.
Για τον Εγγλέζο 5 λεπτά είναι 5 λεπτά και τον Ελβετό. Αλίμονο αν πει σε 5,5. Αν πάει σε 5,5, ξέρει τι λέει ο Ελβετό ή ο Εγγλέζο. Θα μα φάξουν σε αυτό το νοσοκομείο που ήρθαμε. Τώρα, για τον Ρώσο, ό,τι πείτε, μπουμ, τέλο. Ό,τι και να μου πει δεν με νοιάζει. Ο Εγγλέζο δεν θα ξέρει πότε και ο Ελβετό δεν θα ρωτάρει πότε. Ο Γερμανό, αν αργήσει και του πει, μα ξέρετε, έχει γράψει ένα πέπερο, φαν χλούφλεν, χλούχλεν, κλάνκ. Και είπε ότι πρέπει και επιπλέον 4 λεπτά να μείνει σύρακα στον αέρα. Α, το λέει η επιστήμη. Εντάξει, αν ξέρει να το αιτιολογήσει, οι Άραβε, ίσαλα! Δεν πειράζει. Και να πα σε 3 μέρε, ήρθε. Θέλημα Θεού να μην έρθει, θέλημα Θεού που ήρθε, ίσαλα! Αν πα όμω σε έναν Ιταλό, ο Ιταλό λέει. Ωραίο το παπουτσάκι σου, τι κάνει το βράδυ, μου λέει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, θα σου δώσω αίμα, αν και εσύ μου δώσει τα φιλί. Η κακή εξυπηρέτηση συχνά οδηγεί τους πελάτες σε απώλεια ψυχραιμίας. Και τι γίνεται, το χάνουνε, του λέει το χάσε. Οι πελάτες εδώ μεταξύ ηλικίας 30-39 εκνευρίζονται πιο πολύ. Μόλις το κρύο το συστάθηση. 67%. Ενώ οι νεότεροι εμφανίζονται ψυχραιμότεροι. Μεγαλύτεροι από πιο μεγάλοι είναι, γίνονται λίγο πιο σοφοί πια και δεν. Τις βγάλαμε από την έρευνα. Επίσης, να σας πω, χρειάζονται 12 θετικές εμπειρίες για να αντιμετωπιστεί μία αρνητική. Για να το γυρίσεις. Καταλαβαίνετε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, γιατί πόσο μας κοστίζει. Γεια σου. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να βγάλει μια θετική αρνητική φωτογραφία και να την ανεβάσει στα social media. Και όταν λέμε social media, μην φανταστείτε μόνο Instagram και Facebook. Τα social media είναι πραγματικά πάρα πολλά. Εδώ είναι ο γιος μου που είναι μερικά χρόνια, τάκ τραβάει μια φωτογραφία, τάκ σε δευτερόλεπτα, τάκ πάνω στο τρύπα, τάκ. Κι άλλος μπορεί να μειώσει το σκορ ενός ξενοδοχείου ένα παιδί. Το οποίο τράβηξε κάτι και το υποστηρίζει, βέβαια και το αιτιολογεί και επειδή γράφει και καλά αγγλικά, ο άλλος εντυπωσιάζεται. Αν το ψάξει, βέβαια θα δει ότι είναι 16 χρονών, αλλά εντυπωσιάζεται. Κλικ, μ' άρεσε το παγωτό, μα εγώ έφαγα ένα γλυκό στο γιά μας εδώ, δηλαδή το έκανα αυτογραφία, το στείλω στη γυναίκα μου. Αυτό είναι, να εντυπωσιάζει τόσο πολύ και της λέω, καλά, φαίνεται τρομερό, αλλά πού να το γευώσουμε. Τι ήταν αυτό, το πώς το είπαμε. Πορτοκαλό που θα με άκουσε φορά, δεν ξέρω, παιδιά, πρέπει να το δοκιμάσετε. Ένα απίστευτο γλυκό. Σε δευτερόλεπτα διαδίδεται στα πέρατα του κόσμου μπορεί να διαδοθεί. Με ένα κλικ. Να σας πω μερικά από τα συχνότερα παράπονα των τουριστών στο διάφορο ξενοδοχείο. Ο δόρυβος, κάνει πολύ δόρυβο με ενοχλεί. Η καθαριότητα. Το αργό check-in καθυστέρησαν από μέσα. Παρεπτόντως, τα νεύρα τους έχουν όλοι αυτοί, έτσι. Λοιπόν, να σας πω κάτι από τα σεμινάρια μου τώρα που σας βλέπω αφού με ακούτε, να σας πω κάτι. Άντε, να σας το αφιερωθεί. Χωρίς σεμινάρια, χωρίς εκπαίδευση, θα σας αφήσω αφή. Αν ποτέ, κάποτε, κάποιος αποφασίσει να σε πληγώσει, να σε μειώσει, να σε προσβάλλει, να σε κάνει να αδακρύσεις. Ψέματα, αλήθεια, δεν παίζει ρόλο. Εσύ έκλασες τον ασανσέρ, ωραία, εγώ έκλασες. Και να λέει ψέματα ή να λέει αλήθεια, δεν παίζει ρόλο. Αν ποτέ κάποιος αποφασίσει να σε πληγώσει, να σε μειώσει, να σε κάνει να κλαις, ακούστε με, ο ίδιος που στο κάνει αυτό, τα έχει κάνει σκατά στη ζωή του. Γιατί κανείς που είναι καλά δεν πάει να πληγώσει έναν άλλο. Πρέπει να είσαι πολύ χάλια για να δεν τα κάνεις και τον άλλο χάλια. Τελικά ξέρεις σας λέω, αυτή που έρθουν για παραδομιούργο και δεν έχει πάρει την οδηγάνη τόρυμο, λυπηθείτε τους, κόλασε καρνάνε το σπίτι του. Αχ, λελελελ, καταλαβαίνει, ήδη πάτε τα κλάματα πολύ δραματικό, αλλά λυπηθείτε τους. Ανεπαρκής παλαιό εξοπλισμός, αυτά είναι κλασικά τα παράπονα που κάνουν όλες οι κουλτούρες. Εμένα αυτό που με αφορά, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, με το χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, συμπεριφορά ή με την παλιά, να το ανεβάσουμε. Γιατί μόνο αυτό το τελευταίο μπορεί να διορθώσει τα πάντα. Τα πάντα να διορθώσει. Εμένα έχουν υπάρξει φορές που πάρα και μηδό και ακούω το ξυπνητή, δεν κάνει τίκ τακ, τίκ. Το πάλι ο παραμέ, τίκ τακ, το πάλι και ηλεκτρονικό. Το πάλι ο παραμέ, τίκ τακ, το πάτ, τίκ. Πώς θα ξυπνήσω τώρα, φέρω το πάλι εδώ, τίκ τακ, τίκ τακ. Και δεν πάει και μηδό. Και άλλες φορές παίζει μουσική, τραβάει κομπρεσέ και εμένα με παίρνει ύπνος. Γιατί, πού συγκεντρώθηκε το μυαλό μου είναι όλη η ιστορία, πού συγκεντρώνεις το μυαλό σου. Πάμε το γιο μου στο Άγιον Όρος και έρχεται ένας μοναδός και λέει, ο νεαρούλης φέτα θέλει και μου λέει, παπά, κοίτα πώς κάνει, και δεν βγήκαμε έξω γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές. Και θεώρησα αυτή ήταν μια στιγμή που έπρεπε να του πω κάτι, παίρνω μια βαθιά ανάσα και τη λάβω το αγόρι μου.
σε αυτή τη ζωή ό,τι θες να δεις, θα δεις. Τι θες να δεις. Θες να σκύψεις μάτι με το βρακί που μπορεί να είναι ρόζο και μεταλλτέλα. Θες. Ή θες να πάμε στον άλλο του γέροντα που άκουγες, ξέρεις, και είπες θα τον άκουγα άλλες 10 ώρες. Τι θες. Πού θες να στρέψεις την προσοχή σου. Όπου θες να στρέψεις την προσοχή, όπου θες να δεις, θα δεις. Ξέρετε ότι παίζει ποδόσφαιρο, είναι και Παναθηναϊκός και είναι γυμνασμένος. Να πάρουμε το λίγο και του βάλουμε αυτά τα τραπέζια εκεί πέρα του φαγητού, 100 τραπέζια κάτω στον δρόμο εδώ στην παραλιακή και του πούμε περπάτα, σιγά θα περπατήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει. Αν το κάνουμε 2 μέτρα, σιγά χορεύει κιόλας, κάνει και έτσι. Κάτσε έχω σπασμένο πόδι. Αν όμως τα βάλουμε στο ρεστιμό του Κορίνθου και του πούμε παίρνει απέναντι, μου διάζει. Γιατί. Και λέει, ρέλια, δεν έχει. Αφού μια χαρά περπατάει στην παραλιακή. Ακούστε γιατί. Γιατί το μυαλό του σκέφτεται. Αν πέσω από εδώ θα με μαζεύουν με τα κουταλάκια. Ενώ όταν ήταν στο τραπέζι, λέει σιγά. Πού στρέφει το μυαλό σου. Οι ισορροπιστές, παιδιά, ξέρετε τι κάνουν. Σκέφτονται, όταν θα φτάσω απέναντι, θα πάω να φάω σουβλάκια, θα πάω να φάω εκείνο το ωραίο γλυκό με την πορτοκαλότητα. Σκέφτονται τον εαυτό του απέναντι. Πού σκέφτεσαι λοιπόν τον εαυτό σου. Πώς το είπε η Έλενα, πώς το έγραψε στο βιβλίο, για πες το. Τι βλέπεις. Δεν μπορείς να γίνεις αυτό που δεν μπορείς να δεις. Δεν μπορείς να γίνεις αυτό που δεν μπορείς να δεις. Καλά, Έλενα, το έκλεψα. Έλενα, γκίγκα από κάτω, εντάξει. Σε έχω μια φωτογραφία όταν μίλαγε στο Economist και θα τη βάζω αυτή. Λοιπόν, όλη η ιστορία είναι να στρέψεις το μυαλό σου. Πού θα το στρέψεις. Αυτό, επειδή έχω λίγο χρόνο, αυτή είναι όλη η ιστορία εδώ πέρα. Σαν εργαζόμενος, πού στρέψεις το μυαλό σου. Ότι είναι χοντρός, ότι είναι κοντός, αυτός που ήρθε. Πού το στρέψεις το μυαλό σου. Πού το στρέφεις. Αν θέλετε να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν έχει γνωρίσει κανείς τυφλό άτομο με προβλήματα όρασης. Έχω στην οικογένειά μου στο χωριό. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Άτομα που έχουν πρόβλημα όρασης ακούνε μίγα στο χιλιόμετρο που εμείς δεν μπορούμε. Διότι αυξάνονται οι άλλες. Υπάρχει κάτι μαγικό εκεί πάνω που τα εξισορροπεί. Σου παίρνει κάτι, σου δίνει κάτι άλλο. Και εμείς δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε και ήταν χοντρός ο υψηλός, είναι κοντός στα δόντια, είναι στραβά, μιλάει με προφορά, μιλάει κριτικά, μιλάει αραβικά. Δεν μπορείς να ψάξεις το θετικό. Για να αρχίσουμε να ψάχνουμε το θετικό στους ανθρώπους μας, στον άνθρωπό μας, στη γυναίκα μας. Ξέρεις ότι υπάρχουν γονείς που λέει στο παιδί, αχ, Χριστός είσαι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι λέει τώρα, το πει αυτό ο πατέρας στο παιδί, το κατάστρεψε. Για πες του, πιστεύω σε σένα, τόξα αγόρι μου, μπορείς. Έτσι πας για να αναπτύξεις τους ανθρώπους. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω τώρα τι να πούμε. Λοιπόν, υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη. Να σας πω ότι υπάρχει ISO για την αντιμετώπιση παραπώνων. Όλη η ιστορία είναι να μην αντιδικήσεις. Όλη η ιστορία είναι να πεις, σας καταλαβαίνω, θα προσπαθήσω. Εμένα μου έχει τύχει, θα το κάνω κάτι. Μου έχει τύχει στα κομμωτήρια, είμαι εκπαιδευτής της Σβάρτσοφ του κόσμου, ταξιδεύω σε διάφορα κράτη. Και γίνεται όχι στην Ελλάδα, στον Καναδά είμαι τώρα και λέει τσακώνεται η πελάτη. Λέει, όχι, έχει πολύ κεραμίδι. Όχι, δεν έχει. Όχι, δεν είναι. Να, φέρω το φως, βγείτε έξω. Παιδί μου, τσακώνεσαι με την πελάτη. Αφού σου λέει έχει πολύ, έχει πολύ. Τέρμα. Πες συγγνώμη και ξεκινάμε τώρα να το διορθώσουμε. Δεν θα το βγάλει τρελό τον άλλο. Το customer service, παιδιά, είναι μια τέχνη. Από ό,τι είδατε, από το λίγο που είδατε, ο Στάτης την κατέχει στα δάχτυλά του. Υπάρχουν ISO, αλλά και απ' έξω να τα μάθει κάποιος, αν δεν το λέει η καρδούλα του, αυτά είναι σαν να κάνεις, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, ναι, να μαγειρεύεις δύο αυγά, μπλα με τα τσόφια, ξέρω εγώ, να μην είναι. Αν δεν το λέει η ψυχή σου, δεν είναι εύκολο να ακολουθείς αυτά. Καλά κάνουν και υπάρχουν όλες αυτές οι οδηγίες. Βεβαίως καλά κάνουν και υπάρχουν οδηγίες πώς να χειριστείς τα παράπονα ανάλογα και με την κουλτούρα, ανάλογα και με τον πελάτη και ποιο είναι το θέμα. Να, αυτά είναι που θα πέρναγα τώρα εγώ αν το είχα εδώ, αλλά δεν πειράζει, μην μου στεναχωριέ σε ηλία και έχει κάνει τόσα ωραία κουφά πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω, υπάρχουν συγκεκριμένα ISO που κάποιος μπορεί να τα πάρει και να τα μάθει. Εγώ θέλω να σας δώσω έμφαση στο γεγονός ότι ο χειρισμός παραπώνων είναι στα χέρια μας. Άσε τώρα τα ISO, το λέει ρε η ψυχούλα σου. Πραγματικά στεναχωριέσαι που άλλος έχει αναστατωθεί. Σας καταλαβαίνω. Πραγματικά όμως το καταλαβαίνεις. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι, τι να κάνουμε. Έτσι το έχουμε εμείς αυτή τη χώρα προς τότε. Πήγαινε αλλού. Ή, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι, σας γνώμη. Θέλετε και στρέψτε την προσοχή του μετά αλλού. Θέλετε να δούμε εκείνο, ή αυτό που μπορώ να κάνω για εσάς. Βλέπεις, δεν ασχολιόμαστε το τι δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά αυτό που μπορώ να κάνω. Και υπάρχουν κάποιες λέξεις, ας πούμε τώρα, αν το καταλάβατε, σας προσβάλλω. Καταλάβατε. Μα δεν κατάλαβες, δεν είπα αυτό.
Το έχετε ακούσει άλλο σεμινάριο, το έχω πει εδώ πέρα σε αυτό. Αντί να πει τώρα το κατάλαβε, του λέει συγγνώμη, σου το εξήγησε. Καλά, σου έδωσε να το καταλάβει. Αυτό ο έδωσε να καταλάβει, όχι, δεν εννοούσε αυτό. Πάρ την ευθύνη απάνω σου. Είσαι ο προϊστάμενο, υπεύθυνο βάρδια. Είσαι στην reception, είσαι υπεύθυνο. Τα φόβα δεν καταλάβατε, δεν είπα αυτό. Όχι, αχ, δεν σα το εξήγησα καλά. Πάρ την ευθύνη απάνω σου. Είναι τόσο λογικά όλα αυτά και πού απαντάνε και πού σκοντάνε στη δυνατή ψυχή που πρέπει να έχει αυτό που ασχολείται με τον τουρισμό. Ψυχή, παιδιά, θέλει. Ψυχή, δεν είναι άλλο. Δεν είναι άλλο. Ψυχή. Και εδώ οι αφήτελοντέ παίρνουν εδώ πέρα και σα κάνουν και σα παθαίνουν αυτέ τι τρομερέ σαλάτε και όλα αυτά που τα βλέπω και τρελαίνομαι. Ψυχή έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε. Και αυτοί που θα μιλήσουν τι επόμενε μέρε. Το ίδιο. Α, νόμιζα τα έχω κόψει αυτά. Ωραία. Δεν μπορεί να ξέρει ότι έχουν κουσουμάκι για να φοράζουν ένα άλλο τεράστιο σταυρό. Βάλε κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Θα πει να παρνηθώ την πίστη μου. Όχι. Μην την απαρνηθεί. Αλλά τώρα μην πα να το τρίβει στη μούρη του αλλού έτσι. Αυτή είναι όλη η ιστορία.